Όπως το είπατε, κύριε Κουμαντάκη, εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε ο κλάδος ο δικό μας και γενικά ο κλάδος του τουρισμού περνάει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα βρισκόμαστε σε αυτή την τόσο δύσκολη θέση. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι το ιδιωτικό μας επίπεδο που τα προηγούμενα χρόνια είχε πέσει αρκετά, ότι φέτος θα ερχόταν όλη αυτή η πανδημία και θα μας έφερε σε ακόμα πιο δυσχερή θέση. Όπως είπατε και εσείς, ο τουρισμός, ο βασικός πυλώνας της οικονομίας της πατρίδας μας, αυτή τη στιγμή εμείς θεωρούμε ότι δέχεται μια σοβαρή επίθεση από αυτή την πανδημία. Πλήγμα. Και γι' αυτό έτσι ακριβώς, πλήγμα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς, το σωματείο το δικό μας, εκπροσωπώ, έχω την τιμή να εκπροσωπώ τους συναδέλφους μου από όλη την Κρήτη, από τη Στία μέχρι τα Χανιά. Μόλις στην αρχή του Απριλίου αρχίσαμε αμέσως να στέλνουμε έγγραφα, να στέλνουμε email, στείλαμε έγγραφα στον Πρωθυπουργό της χώρας, στον Υπουργό Εργασίας, στον Υπουργό Τουρισμού και ζητούσαμε τα αυτονόητα. Τι ζητούσαμε, κύριε Κουμαντάκη? Εμείς, και θέλω να το τονίσω, με τη σύμβασή μας, μια σύμβαση την οποία αγωνιστήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου, να έχουμε μια σύμβαση με τα θεσμικά, με τους οικονομικούς μας όρους, προβλέπει με το άρθρο 9 παράγραφος 3, και εδώ θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα αυτό, ότι εμάς η σύμβασή μας προβλέπει η πρόσληψή μας το αργότερο να γίνει μέχρι την 1η του Μάη. Σήμερα είμαστε 14 του Μάη και δυστυχώς... Να φανταστώ ότι η πρόσληψη δεν έγινε, επαναπρόσληψη, υπογραφή της σύμβασης 1η του Μάη. Ελέω βεβαίως όλων των περιοριστικών μέτρων που γίναμε αποδέκτες και κοινωνοί όλος ο πληθυσμός της Κρήτης, σε όλος ο πληθυσμός της χώρας. Και τώρα βέβαια τίθεται το ερώτημα, τι θα γίνει τελικά, θα υπογραφεί τώρα η σύμβαση, γιατί... Ακούστε με, κύριε Κουμαντάκη, είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Το πρώτο είναι η επαναπρόσληψη. Η επαναπρόσληψη, και το ξαναλέω ότι είναι την 1η του Μάη, γιατί πολλοί κόσμος μας μπερδεύει και μας μπερδεύει με τους συναδέλφους των ξενοδοχείων. Η δικιά τους η σύμβαση προβλέπει 20 Μάη. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε, για ποιο λόγο? Αφού λοιπόν σας είπα, θα ξαναπαναλαμβάνω εντάχει, ότι οι ενέργειες που κάναμε, η καθημερινή μας προσπάθεια όλων της διοίκησης του σωματείου μας, σε καθημερινή είχαμε επικοινωνία με τα Υπουργεία Εργασίας, με τα Υπουργεία Τουρισμού και ζητούσαμε τι, οι εταιρείες, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε και υγιείς εταιρείες στην Κρήτη. Τι ζητούσαμε? Να μπουν οι εταιρείες να χαρακτηριστούν πληττόμενες. Αυτό τι σημαίνει? Όταν μια εταιρεία χαρακτηριστεί πληττόμενη, μπορεί αμέσως να κάνει την πρόσληψη, να κάνει αναστολή και ταυτόχρονα εμείς να έρθει το κράτος και να κάνει τι? Να καλύψει την ασφάλειά μας, διότι όπως καταλαβαίνετε τη σημερινή εποχή το ένσημο, να το πω έτσι, τα ένσημα και η ασφάλεια είναι ένας βασικός παράγοντας για όλους τους συναδέλφους μας. Και ταυτόχρονα να αποζημιωθείτε, το μισθολογικό κομμάτι. Δεν δεχόμαστε εμείς, κύριε Κουμαντάκη, έτσι, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε πάρει δύο ταμεία ανεργίας. Έχουμε πάρει δύο ταμεία τον Μάρτη και τον Απρίλη. Όπως σας είπα και πριν, εμείς αυτή τη στιγμή έπρεπε να δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε. Τι θα γίνει? Αυτή τη στιγμή, την επόμενη, σας είπα, 3 Απριλίου, καταθέσαμε, στείλαμε έγγραφα. Τις επόμενες μέρες του Απριλίου, 4 κοινοβουλευτικά κόμματα, περίπου 10, ίσως και περισσότεροι, συγχωρέστε με, έχω ξεχάσει τον αριθμό, βουλευτές κομμάτων κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων πρόταση με τα αιτήματά μας, συνυπογράφοντας ότι τα θεωρούν δίκαια και αυτονόητα. Απάντηση δεν έχετε λάβει μέχρι στιγμής? Δυστυχώς. Αυτό είναι, κύριε Κουμαντάκη, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει από το Υπουργείο Εργασίας, από το Υπουργείο Τουρισμού, καμία απολύτως απάντηση. Αυτό είναι, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν σήμερα εμείς βγήκαμε στους δρόμους. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή των συναδέλφων μας ήταν ικανοποιητική, μεγάλη μπορώ να πω, αν λάβετε υπόψη σας ότι οι συνάδελφοί μας... Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπόρεσαν, και προσέξτε, δεν μπόρεσαν από τους άλλους νομούς της Κρήτης, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο και από το Λασίθι να έρθουν. Τα μηνύματα όμως που μας έστελναν και μας στέλνουν ακόμα και τώρα είναι ότι είναι μαζί μας, ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να ζουν με ένα απλό ταμείο ανεργίας, με ψίχουλα όπως τα χαρακτηρίζουν και τα χαρακτηρίζομαι, και ότι ζητούν τα αυτονόητα. Ζητούμε την εφαρμογή του νόμου. Είναι απλό. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και ζητούμε ισότιμη μεταχείριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Η οδηγή, κύριε Κουμαντάκη, των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης
είναι ο πρώτος άνθρωπος που έρχεται σε επαφή με τον τουρίστα. Εγώ θα του χαμογελάσω. Βέβαια, δεν εγώ... γίνεται τουρισμός χωρίς λεωφορείο, δεν γίνεται τουρισμός χωρίς μετακίνηση στα αξιοθέατά μας, από νομό σε νομό, σε μικρά χωριά στην ενδοχώρα. Δεν γίνεται. Παίζεται ένα καθοριστικό ρόλο και ειλικρινά στεναχωριέται οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή σας ακούει, γιατί ξέρει ότι είστε σημαντικός κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα της βαριάς βιομηχανίας της Κρήτης, που αυτή τη στιγμή περιμένει μία απάντηση που δεν έχει λάβει. Βέβαια, θα μου πείτε, ούτε οι ξενοδόχοι την έχουν λάβει ακόμα σαφέστατη απάντηση για το πότε θα ανοίξουν, αλλά ούτε και βεβαίως οι άνθρωποι της εστίασης. Μακάρι οι επόμενες ώρες και αύριο που θα έχουμε και ανακοινώσεις να καλυφθεί μέχρι και το δικό σας αίτημα. Όλος ο κλάδος του τουρισμού, κύριε Κουμαντάκη, αυτή τη στιγμή βράζει. Όλος ο κλάδος του τουρισμού είναι, νιώθει μια απογοήτευση. Νιώθει ότι αυτό που γίνεται δεν είναι στο σωστό δρόμο. Δηλαδή, δεν θέλουμε μέτρα για την ανεργία. Θέλουμε μέτρα για την εργασία. Πριν έρθουν τα χειρότερα, πριν γίνει το χειρότερο, ας βγει η κυβέρνηση, ας καταλάβει το πρόβλημα. Σας είπα, η προσπάθεια μας είναι καθημερινές. Να μιλάμε με τους υπουργούς, να μιλάμε με τους γραμματείς. Όλοι μας λένε είστε σε καλό δρόμο. Μα τι να το κάνω εγώ και οι συνάδελφοί μου. Χειροπιαστές είμαστε... απαντήσεις και χειροπιαστές λύσεις θέλετε. Λοιπόν. Ακριβώς. Πριν, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο. Παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε. Παρακαλώ, κύριε Μανουσιάδη. Έτσι, εμείς, κύριε Κουμαντάκη, νιώθουμε την επιθυμία σαν διοίκηση του σωματείου. Ναι. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους μας που είναι πλάι μας. Να πούμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους βουλευτές που κατέθεσαν προτάσεις. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία μας, στα εργατικά κέντρα όλης της Κρήτης που μας στηρίζουν. Και θέλουμε λοιπόν να τους δηλώσουμε, να πούμε στους συναδέλφους μας ότι η διοίκηση του σωματείου μας είναι σε επαγρύπνηση, είναι καθημερινά παρακολουθεί και αφουγκράζεται όσα εξαγγέλλονται. Και θα συνεχίσουμε, εάν χρειαστεί, τις κινητοποιήσεις. Σήμερα έγινε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Πάντα και τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας και μπράβο σας. Ακριβώς. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να ξαναβγούμε στους δρόμους. Κύριε Μανουσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και καλούμε την κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε, βεβαίως, να έχετε χειροπιαστές απαντήσεις και να έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να επουλώνονται όλες οι πληγές που άνοιξαν το τελευταίο διάστημα ακόμα και στον χώρο, στον τομέα τον δικό σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή υπομονή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Μανουσάκη.